Ανίποτος είναι ο πόνος για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Στις ιδιαίτερες πατρίδες των θυμάτων παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος, με τους γονείς και τους συγγενείς να παραλαμβάνουν σφραγισμένα φέρετρα. Σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Γιάννητσά και Τύρναβο, συγγενείς και φίλοι οδήγησαν στην τελευταία τους κατοικία το Γιώργο, την Ιφηγένεια, τη Βάγια. Άνθρωποι που μέσα σε μια στιγμή πνίγηκαν στο σκοτάδι του χαμού. Πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος. Καλός. Γι' αυτό βλέπετε και την εκκλησία είναι γεμάτη από κόσμο. Είμαστε συγκλονισμένοι όλη η Ελλάδα για όλους. Δεν είναι μόνο ο κύριος Γιώργος, είναι και τα παιδιά που χαθήκανε. Είναι πιο άσχημες μέρες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα, γιατί ήταν νέο. Ένα καλό κορίτσι, ένα μάλαμα. Και οι γονείς του και όλοι. Την αγαπούσε όλος ο Τύρναβος. Όλος ο Τύρναβος. Ήταν άτυχη, πήγαινε στην Αμερική, είχε τον άνθρωπο με τα παιδιά της εκεί πέρα. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εξακολουθούν να εκτυλίσσονται έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Εκεί όπου συγγενείς παραλαμβάνουν ότι απέμεινε από τα παιδιά, τα αδέρφια του συντρόφου του. Οι οικογένειες των θυμάτων περιμένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έχουν ακούσει. Μια ειλικρινή συγγνώμη. Τραγικός επίλογος και για τη Μεσαρίτισσα. Την ψήτη την είχαν λύσει. Έτσι μπορεί να σου δώσει την ψήτη. Πολύ, πολύ, πολύ. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Είναι τρομερό αυτό που ακούσαμε. Δεν μπορεί να το χωράει ο νους του ανθρώπου. Η 50χρονη γυναίκα εργαζόταν στο κηλικείο του τρένου που συγκρούστηκε με τη μοιραία αμαξοστοιχεία. Πολύ στενοχωρεμένοι είμαστε όλοι. Η Μαρία πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ένα καλό οικογένειά της και αυτή ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι και είχε και δύο παιδιά που είναι σαν αγγέλους. Στενοχωρούμε γιατί ήταν καλός άνθρωπος, γιατί ήταν νέα, γιατί ήταν σεβαστή στο χωριό. 7 νέοι άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης. 12 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται καλή. Εγώ την πρώτη κλίση την έκανα στους γονείς μου, πάνω στον πανικό μου και μετά στην πυροσβεστική. Σε κατάσταση αλλοφροσύνης και εγώ και ο πατέρας της, όταν ακούς το παιδί σου να φωνάζει «Βοήθεια, ελάτε, μαμά να μας σώσετε». Νέα προθεσμία για αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί πήρε, προκειμένου να απολογηθεί για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ο σταθμάρχης Λάρισας. Υπήρχαν μέσα στην ανάκριση νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαμε λάβει γνώση, ήταν πρόσφατα, που μας υποχρέωσαν εξαιτίας της πολύ μεγάλης σοβαρότητάς τους να ζητήσουμε νέα προθεσμία και η ανάκριση θα ξεκινήσει αύριο το πρωί. Είναι στοιχεία τα οποία είναι καθοριστικά. Ο ίδιος κατηγορείται για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και κατηγορίες για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή, τόσες όσοι και οι άνθρωποι που χάθηκαν, αλλά και άλλες κατηγορίες για σωματικές βλάβες. Είναι μια υπόθεση πολυσύνθετη. Χωρίς την βοήθεια της δημοσιογραφικής έρευνας, αυτή η υπόθεση ενδεχομένως να μην έπαιρνε το δρόμο που πρέπει να πάρει. Την ίδια ώρα την παραίτησή του από την Τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης των Αιτιών του Τραγικού Δυστυχήματος στα Τέμπη ανακοίνωσε ο καθηγητής Θανάσης Ηλιασκόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος και διευθυνός σύμβουλος της Τρένοσε, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και την κοινή γνώμη. Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας της Επιτροπής για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα ήθελα η ιδιότητά μου εκείνη να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για να πληγεί η ακεραιότητα και η αμεροληψία των εργασιών και του πορίσματος της Επιτροπής. Τη θέση Ζηλιασκόπουλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, καταλαμβάνει ο Χρήστος Πυργίδης, καθηγητής υδροδρομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.